Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Ένα από αυτά τα θέματα που αγαπούμε πάντα να ερευνούμε, συνέπειψε σήμερα να είναι και η μέρα τους, η μέρα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Γαβρίλ. Οπότε είσαι και έγινε πραγματικά μια έτσι ευλογημένη, να το πω, σύμπτωση για τους αγγέλους σε αυτή την πρώτη φάση της εκπομπής, για τον αόρα του κόσμου και βεβαίως για ένα θέμα ταμπού, την μετενσάρκωση, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εμείς περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. Να καλωσορίσω την Μάρο Μακρόμπαρτ, ερευνήτρια μεταφυσικής, και τον κύριο Χριστάκη Ευσταθίου, θεολόγο. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Προσκαλούμε βεβαίως και τους τηλεθεατές να εκφράσουν τις απόψεις τους ή τις απορίες τους ή να θέσουν τα θέματα που θα ήθελαν να συζητηθούν εδώ στο πάνελ. Θα πάμε κατευθείαν πρώτα σε εσάς, κύριε Ευσταθίου, να μας δώσετε ένα στίγμα για αυτή την τάξη πραγμάτων, τάξη αγγέλων, τάξη αρχαγγέλων. Ένα μικρό πλαίσιο για να μπορέσουμε να δράξουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μάλιστα, σε πολύ γενικές γραμμές, να πούμε ότι σύμφωνα με την θεολογία και των πατέρων της Εκκλησίας μας, πριν από τη δημιουργία του ορατού κόσμου, του σύμπαντος, δημιουργήθηκε και ο αόρατος κόσμος, και σε αυτόν τον αόρατο κόσμο συγκαταλέγονται οι αγγελικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν ένα χαρακτήρα, είναι αόρατες, ασώματες κλπ. Αλλά αυτό είναι σχετικό. Δηλαδή όταν τις συγκρίνουμε με τον Θεό θα δούμε ότι υπάρχει έτσι και κάποια μορφή ύλης και υπάρχει και χρόνος ακόμα, διότι μιλούμε για πριν από τον χρόνο τώρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Τώρα, αυτές οι αγγελικές δυνάμεις είναι λειτουργικά πνεύματα, όπως τους ονομάζει η Εκκλησία μας, και υπηρετούν, ας πούμε, το σχέδιο της οικονομίας του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Βέβαια, εκεί βλέπουμε ότι μια τάξη από αυτούς έπεσε. Η πτώση εδώ συνδέεται ακριβώς με το γεγονός ότι ήθελε να αυτονομηθεί κατά κάποιον τρόπο και να αυτοθεοποιηθεί με αρχηγό τον Νεοσφόρο, και μιλούμε για τον Διάβολο, τον Σατανά. Μαύρη άγγελη. Μάλιστα. Τώρα, έτσι για να το επειδή αναφέρθηκες και στη μέρα, με πρωτοστάτη τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, παρεμπιπτόντως να πούμε ότι με ονομασία υπάρχουν τρεις άγγελοι. Mm-hmm. Ο Μιχαήλ, ο Γαβρίλ και ο Ραφαήλ. Mm-hmm. Στην Αγία Γραφή μιλούμε. Συγκέντρωσε τις αγγελικές δυνάμεις εκεί, και αυτό και η γιορτή σήμερα ονομάζεται Σύναξη. Mm-hmm. Για να δουν, ας πούμε, που κατήντησε η τάξη εκείνη που έπεσε, και ακριβώς είναι εκεί που είπε το πρόσχομαι, δηλαδή να επαγρυπνούν, να έχουν την προσοχή τους, να μην εκπέσουν. Υπάρχουν δηλαδή άγγελοι, αυτό λέει η πίστη μας. Η Εκκλησία διδάσκει ότι υπάρχουν σίγουρα και συνδέονται μάλιστα με κατεξοχή γεγονότα της θείας οικονομίας, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Όμως θα πρέπει να είμαστε έτσι κάπως προσεκτικοί στο πώς ερμηνεύουμε και την παρουσία, διότι κάποιες, η αγγελοφάνεια για παράδειγμα, και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη, είναι και θεοφάνεια. Δηλαδή πώς τις αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος αυτές τις φανερώσεις. Μας διορθώνεται όλη την ώρα που θα μιλάμε θεολογικά, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη. Αλλά εκείνο που θέλω έτσι για να γιώσω λίγο τα πράγματα, η πίστη μας δέχεται ότι υπάρχουν αυτές οι οντότητες. Σαφώς, σαφώς. Ότι είναι δίπλα μας. Έτσι για να είναι στον ένα αέριο περίγειο χώρο, mm-hmm. όπως δίνεται. Αλλά είναι ευκαιρία εδώ να πούμε ότι και η πατερική γραμματεία, δηλαδή δεν υπάρχει έτσι μια εντελώς αποκρισταλωμένη άποψη σε διάφορα ζητήματα, και κατά περιπτώσεις οι πατέρες εξηγούσαν μερικά πράγματα. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν έτσι και κάποιες διαφωνίες, θα έλεγα. Πολύ για το θέμα αυτό μίλησε και ειδικά ο Μέγας Βασίλειος στην Εξαήμερο του, όπου εκεί απεκατέστησε πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά και στην πορεία, σαν για παράδειγμα μετά τον διαφωτισμό στη Δύση, θα δούμε ότι έγινε μια προσπάθεια αποκατάστασης των πραγμάτων, διότι αντιλαμβάνεστε ότι και η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει σε παλαιότερους αιώνες, και παρισέφθησαν έτσι τις ειδαιμονίες, προκαταλήψεις για αυτόν τον χρόνο. Θα σταθούμε σε αυτά, διότι έχω απορίες. Να... Αν τους είδε κανείς μετά την Καινή Διαθήκη, αν τους άκουσε κανείς μετά την Καινή Διαθήκη. Ναι, αυτά είναι σημαντικά πώς τα ερμηνεύουμε, διότι μερικοί λένε ότι τα βλέπουν και ατομικά κλπ. Και ίδια η Καινή Διαθήκη περιγράφει καταστάσεις, περιπτώσεις όπου είναι εμφανής η παρουσία αγγέλων. Έχω την κυρία Νικολαίδου, θα αρχίσω να δέχομαι τηλεφωνήματα. Κυρία Μακρόμπερτ, σε αυτό σε εσάς αμέσως μετά. Κυρία Νικολαίδου, σας ακούμε.
Ναι, θα ήθελα σχετικά διαβάζοντα τελευταίων ένα βιβλίο του διάσημου ψυχοθεραπευτή Βρυγιάνο. Λέει ότι η αγγέλη είναι μια επινόηση του ανθρώπου, απλώς για να πιστεύει σε κάτι, για να μην νιώθει αδύναμος στη γη. Θα ήθελα να μου απαντήσετε αυτό το ερώτημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ έτσι εύστοχο το ερώτημα. Θέλετε να το απαντήσετε και να πάμε στην κυρία Μακρόπα. Πολύ σαφής η ερώτηση. Έχει δίκιο όμως. Όλο και περισσότερος κόσμος αμφισβητεί τον αόρατο κόσμο, αμφισβητεί όλα αυτά που δόθηκαν μέσα από τις γραφές και θα πάμε και σε εκείνο το σημείο σιγά-σιγά. Μα και για τη θρησκεία λέγεται το ίδιο, ότι είναι μια αναγκαιότητα του ανθρώπου. Βέβαια η Εκκλησία έρχεται έτσι από μια αντίστροφη πορεία, να πούμε ότι στην Εκκλησία είναι αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Αλλά στην έννοια της θρησκείας έχουμε μια κίνηση του ανθρώπου προς τα έξω να ανακαλύψει τον Δημιουργό. Και εκεί λέγεται ότι είναι μια αναγκαιότητα που νιώθει ο άνθρωπος κλπ. Αλλά δεν πάβει, έστω και αν είναι αναγκαιότητα και αν το ερμηνεύει έτσι επιστήμη, δεν πάβει κάτι που πηγάζει μέσα από τον άνθρωπο, είναι εύκολο δηλαδή να αναζητά, να ψάχνει κάτι, να είναι και αντίστοιχη πραγματικότητα. Μα γιατί, ποιος μου λέει ότι υπάρχουν άγγελοι, δηλαδή ζω, περπατώ, πάω, έρχομαι, κάθομαι, δεν είδα ποτέ άγγελους. Εφόσον μιλούμε για όρατο ασώματο κόσμο, είναι φυσικό ότι με τα σωματικά μάτια και τις αισθήσεις ακόμα, να σχετικοποιούν αυτά τα πράγματα, δηλαδή να υπάρχει μια δυναμία. Από εκεί και πέρα όμως, ο άνθρωπος ο οποίος, για παράδειγμα, έχει πίστη μέσα του και ξεκαθαρίσαμε την έννοια της πίστης ότι είναι μια δυναμική προσέγγιση, από εκεί και πέρα έχει μάτια και βλέπει μακρύτερα. Γιατί να πιστέψω κάτι που δεν βλέπω, που δεν αισθάνομαι, που δεν ακούω, δεν σημαίνει ότι είμαι στερνίζω με αυτή την άποψη, έτσι. Απλά το θέλω. Το θέλω να ακούσω την κυρία Μακρόπα και να στο κοντά σας. Βεβαίως θα πείτε, είστε δύο άτομα που θα ακούμε συνεχώς. Κυρία Μακρόπα. Κοιτάξτε, επειδή πάντα εγώ δεν ήθελα να πείσω κανένα για αυτό το πράγμα, αλλά θα το κάνω πολύ απλό. Ζητήστε το. Δηλαδή, επειδή οι αγγέλοι, εγώ τουλάχιστον βρήκα ότι είναι πολύ, δηλαδή είναι άμεση. Όταν τους χρειάζεσαι, είναι άμεση. Σου δίνουν μηνύματα, σου δίνουν αποδείξεις. Δηλαδή, απλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, είσαι πολύ στενοχωρημένη. Έχουν συμβεί κάτι και τους λες, αγγέλοι μου, δώστε μου παρηγοριά. Δώστε μου ένα δρόμο να καταλάβω τι είναι το καλύτερο για μένα και για τους άλλους να προχωρήσω. Και σου λέω, Ελίτα μου, να κάνουν αυτό που λέμε πειράματα. Ας πειραματιστούν, ας πούν τον αγγέλο. Ελάτε στη ζωή μου, προσκαλέστε τους. Και θα δείτε ότι θα γίνονται θαύματα μέρα με την ημέρα. Να τους προσκαλέσουμε για να βεβαίως, πούν. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή πρέπει να το πω. Αφού η θρησκεία λέει ότι είναι δίπλα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι θέλω να πω. Παραδείγματος χάρη, είχα μία εμπειρία που ένα άτομο μου λέει, καλά, γιατί σου μιλούν εσένα, γιατί δεν μου μιλούν εμένα. Και το ρωτώ. Σε ενδιαφέρει να σου μιλήσω, σε ενδιαφέρει να έχεις κάποια επαφή. Όχι, δεν ενδιαφέρομαι. Με ποιο τρόπο σας μιλούν, κυρία Μακρόπα? Okay. Δεν θα πω, δεν μου μιλούν όπως μου μιλάς εσύ και είναι απέναντι, δεν είναι έτσι. Καταρχήν για να έχεις εμπειρίες, πιστεύω πρέπει να είσαι έτοιμος. Πιστεύω πρέπει να έχεις μία προεργασία εσωτερική μέσα σου. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις προσευχές, διαλογισμό, να έχεις μία βαθιά πίστη. Δηλαδή, τούτα είναι τα. Μήπως αυτοί που πιστεύουν στο τέλος της ημέρας θα δημιουργούν επειδή τα πιστεύουν. Οφείλω να θέσω αυτές τις ερωτήσεις και να μου αποδείξετε με τον τρόπο που μπορείτε. Εγώ προσωπικά κάτι που για μένα είναι απόδειξη είναι ότι μπορώ και ξεχωρίζω τις σκέψεις που είναι δικές μου και οι σκέψεις οι οποίες είναι οι καθημερινές και μπορώ να προσδιορίσω ότι αυτό δεν είναι δικό μου. Αυτό ήρθε σαν απάντηση, αυτόν μου δίνει μια λύση και το άλλο και το πιο σημαντικό και αυτό πρέπει να το πω, οι αγγέλοι σου δίνουν μια ενέργεια γαλήνης, ευτυχίας και εάν τα άτομα δεν είναι καθαρά και έχουν κακία μέσα τους, έχουν θυμό, θέλουν να κάνουν κακό στον συνάνθρωπο τους, είναι πολύ δύσκολο να έρθει άγγελος κοντά τους, εγώ θα το πω.
το ότι έχουμε προστάτες αγγέλους, υπάρχουν οι προστάτες για να μην φύγουμε πριν την ώρα μας. Όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε για να μην φύγουμε πριν τις ώρες μας. Αλλά μόνο αυτός είναι ο ρόλος τους. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, να ακούσουμε την κυρία Άννα και θα συνεχίσουμε, κύριε Σταθή, μπορείτε και να διαφωνήσετε αν θέλετε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Κάποιες διευκρινήσεις. Ωραία, ή διευκρινήσεις ή οτιδήποτε. Η κυρία Άννα, να ακούσουμε την κυρία Άννα. Παρακαλώ. Καλό σας απόγευμα. Δεν την ακούμε, δεν απαντά. Ναι, είμαι η Άννα Παντελή. Μάλιστα. Είναι μεγάλη γυναίκα. Ναι, κυρία Παντελή. Χαμηλώστε την ένταση της τηλεόρασης. 78 χαλών. Ωραία. Πείτε μας. Ακούετε? Πολύ καθαρά, σας ακούμε. Α, τη χαμηλώσω την τηλεόραση. Ω, ναι, ναι, για να μην ακούγεται ο αντίλαλος. Ά. Και θα μας ακούτε από το ακουστικό σας και θα μας απαντήσετε από το ακουστικό ναι. σας. Ναι, ακούτε καλά. Ναι, κυρία Παντελή, πολύ καθαρά, πείτε μας. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι. Εγώ, να σας πω όλη την αλήθεια, δεν πιστεύω αγγέλους. Έκανα καλά στη ζωή μου, έναν καλά να πω, επί 40 χρόνια με πρόσφυγα. Ετάιζα μια γερόντισσα με τα χαλιά μου, γιατί ήμουν κόρη αστυνομικού πλουσία. Πάρα πολλά. Τέλος πάντων, έκανα καλά και ακόμα κάνω, έτσι που δεν κάνω πολλά λεφτά τώρα. Αλλά αγγέλους δεν πιστεύω. Έχασα δύο αδέρφια, έναν κατηγική και την αδερφή μου, ακούει τώρα μου. Τώρα έξι μήνες έχασα τον δάσκαλο, τον μικρό, λεβέντη. Δεν ξέρω. Δεν είδα κανένα θαύμα εγώ να γίνει. Εντάξει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι αυτά που λέω και εγώ τώρα εδώ, ότι γιατί να πιστέψει κανείς άμα δεν το έχει αισθανθεί, κυρία Μακρόντα, και να πάμε και στον κύριο Σταθή. Οι αγγέλοι, θα το πω πολύ καθαρά τούτο, οι αγγέλοι δεν είναι για να κάνουν τα χατήρια μας. Και το ότι μπορούν να έχουν επαφή, κατά κρίβεια εμείς που ερχόμαστε, διότι δεν είμαι μόνο εγώ, πίστεψε να έχει πολλά άτομα που έχουν εμπειρίες, είναι το αντίθετο. Δηλαδή δεν είναι για να μας κάνουν τα χατήρια. Είναι εκεί για να μας βοηθούν μέσα στις δυσκολίες μας. Ένα παράδειγμα. Θέλω να πείτε ένα παράδειγμα που εσείς επικαλεστήκατε έναν άγγελο και παρουσιάστηκε με τον τάδε τρόπο για να συνειδητοποιήσουμε και εμείς σε ποιο επίπεδο μπορεί κανείς να αναμένει αυτή την εμπειρία που έχετε βιώσει. Όχι, εντάξει. Καταρχήν μου δίναν πληροφορίες, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, συγγνώμη, διότι είναι προσωπικά. Όχι, δεν μπορείτε. Εντάξει, αλλά μου έχουν δώσει πληροφορίες ούτως ώστε να αποφύγω κάποιους κινδύνους. Μου έχουν δώσει πληροφορίες για ποιο δρόμο να ακολουθήσω και σε θέματα προσωπικά, σε θέματα παιδιών μου, σε πολλά θέματα. Αλλά θα πω και κάτι άλλο. Όταν ζήτησα κάποια καθοδήγηση για κάτι, όταν ήταν σιωπηλή, και αυτό δεν σήμαινε κάτι. Και με ποιο τρόπο πήρατε αυτή την πληροφορία που λέτε? Μάλιστα. Η πληροφορία είναι μέσω σκέψης, δηλαδή ξαφνικά είσαι εκεί και ξαφνικά έρχεται ένα φως, έμπνευση σκέψη. Και το άλλο είναι ότι με το τρίτο μάτι που μπορείς να το δυναμώσεις μέσω διαλογισμού, βλέπεις στην οθόνη του νου ενέργειες και χρώματα και μετά έρχεται η πληροφορία, δηλαδή δεν είναι... Τώρα θα το φανταστώ αυτό. Δεν ξέρω τι να φανταστώ. Δηλαδή, όταν έρχονται κάποιες προφορίες, παραδείγματος χάρη, πριν το 11 όταν αρχίσαν οι φασαρίες με τους Άραβες στην Αίγυπτο, τρεις μέρες πριν, σε έναν εργαστήρι μας είχαν πει ότι θα αρχίσουν μεγάλες φασαρίες σε θέματα κυβερνήσεων σε όλον τον κόσμο που θα σηκωστούν και θα δένουν τα δικαιώματα. Αυτό είναι δηλαδή, σαφέστατες πληροφορίες. Σαφέστατες. Έχω. Αυτό σκύβεται τώρα ότι είστε, δηλαδή είναι σαν αόρατη γραφή υπαγόρευση. Ναι, κάθομαι εκεί η ελίτα μου. Και έρχεται η υπαγόρευση. Και έρχεται, δεν ξέρω τι θα έρθει η ελίτα μου. Κάθομαι στο κομπιούτερ μου. Και είναι αυτόματο αυτό. Και είναι αυτόματο, δηλαδή ακούω τη φωνή. Ένα λεπτό. Έχω δύο τηλέφωνα, υπόσχομαι ότι μετά έρχομαι κοντά σας. Ξέρω ότι έχετε πολλά να πείτε. Η κυρία Ελένη, παρακαλώ. Γεια σας, κυρία, για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ελένη. Ήθελα να πω και εγώ τη δική μου εμπειρία. Βεβαίως. Εγώ 40 χρόνια πίστευα πάντα, αλλά είχα παράπονο γιατί δεν έρχονταν κανείς, ας πούμε,
στον ύπνο που είναι να μου μιλήσουν. Ναι, ναι. Και μετά άρχισε ένα χρόνο να προσέχουμε πάρα πολύ βαθιά σήμερα και να προσέχουμε με πάθος και με πίστη πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Όταν άρχισαν τεράστια γεγονότα να μου συμβαίνουν, ναι, συνεχόμενα. Ναι. Δηλαδή έρχονταν Άγιοι στον ύπνο μου, όπως τον Άγιο Δαμαστινό, mm-hmm, και μου είπαν, να διαβήσω πολύ λόγο, μου είπαν πράγματα που έχουν γίνει με πραγματική ακρίβεια. Άρα είχε την εμπειρία. Μεγάλη ακρίβεια, βέβαια, και πριν δύο μέρες έχω ξυπνήσει ώρα 3 το πρωί. Και άκουσα πτερούγισμα που πρώτη φορά να συμβεί αυτό στη ζωή μου, mm-hmm, στο παράθυρό μου. Mm-hmm. Και τότε το είπα στον πάτερ και μου είπαν ότι ίσως επειδή είναι σήμερα ο Άγιος γιορτάζει Αρχάγγελος Μιχαήλ τη Γαβριήλ, mm-hmm, ίσως να έρθει να σε βοηθήσει στο πρόβλημά σου. Πάντως, ναι, υπάρχουν πιστεύω, ναι, και απλώς πρέπει να έχει τρομερή πίστη και να την αμφιβάλλει. Ναι, υπάρχει ένα κουρτινάκι εφόσον πιστέψει κανείς ότι τι να πιστέψει. Πλέον έχει αποδειχθεί και από την επιστήμη ότι δεν υπάρχει σύμπαν, υπάρχουν σύμπαντα και όχι μόνο μία διάσταση, αλλά διαστάσεις. Το θέμα είναι ποιο είναι αυτό το κουρτινάκι που μας διαχωρίζει από την αυταπάτη έως την πραγματικότητα μιας άλλης διάστασης. Να ακούσουμε και την άλλη κυρία Ελένη. Και αμέσως μετά κοντά σας, κύριε Σταθίου. Κυρία Ελένη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εγώ θα συμφωνήσω απολύτω με την κυρία, διότι από μικρή ένιωσα την παρουσία των αγγέλων. Εξάλλου και η θρησκεία μας τους παραδέχεται. Mm-hmm. Και ας μην ξεχνούμε ότι ο Χριστός είπε ζητήσε και δοθήσετε. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ έχω πάρα πολλές εμπειρίες προσωπικές, τόσο εγώ όσο και η οικογένειά μου, mm-hmm, για το θέμα αγγέλων. Mm-hmm. Τόσο των αγγέλων όσο και των επίγειων αγγέλων. Mm-hmm. Να χρειαστούμε δύο εκπομπές να κάτσω να σας τα πω. Λοιπόν, ένα μόνο θα σας πω. Η κόρη μου όταν ήταν στο εξωτερικό, ενώ μεταξύ μια παρένθεση πολύ προσευχή και επικαλούμουν συνεχώς τους αγγέλους, mm-hmm, τα διάφορα τάγματα, διότι όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, υπάρχουν διάφορα τάγματα αγγέλων. Ήταν μόνη της στο εξωτερικό, είναι μετακινήτου συχνά κτλ. Με τρένα, με αεροπλάνα. Λοιπόν, ένα μόνο περιστατικό θα σας πω από τα πολλά που είχε. Mm-hmm. Είχε αργήσει για το. Θα είχαμε το αεροπλάνο, είχε αργήσει για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Και έπρεπε να διασχίσει γραμμή του τρένου. Εκείνη τη στιγμή η βαλίτσα που κρατούσε με τα τροχάκια, mm-hmm, είχε καρφωθεί μέσα σε έναν από εκείνες τις ράγες. Mm-hmm. Και βρέθηκε ένας κύριος, mm-hmm, από το πουθενά, της εσήκωσε την βαλίτσα και την πήρε εκεί που πρέπει να πάει. Mm-hmm. Λοιπόν, και μετά λέει μου η κόρη μου, μάμα, ένιωσα, λέει μου, μία παρουσία, δεν μπορώ να την περιγράψω. Λοιπόν, αγγέλοι υπάρχουν όπως λέει η κυρία και είπα σας και πριν. Και πήγε οι άγγελοι, φτάνει να τους ζητήσουμε και μετά να τους ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ελένη. Να είστε καλά. Κύριε Σταθίου. Το πρώτο που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να επισύρουμε την προσοχή και στην περίπτωση των κάποιων παθολογικών, αν μου επιτρέπετε, φαντασιώσεων, οι οποίες πολλές φορές μας μεταφέρουν σε τέτοιου είδους εμπειρίες. Από την, να το διαχωρίσουμε αυτό το πράγμα, να από την εμπειρία της Εκκλησίας. Να υπάρχει μια διάκριση. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή μόνο στην Εκκλησία μπορούν όχι, να έχουν. Όχι, η Εκκλησία για μένα είναι το άνοιγμα που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Αν την αντιληφθούμε ως τέτοια πραγματικότητα, τότε μιλούμε για όλο τον κόσμο και κυρίως πρέπει να δούμε και την ιστορική διάσταση. Μιλούμε τώρα έτσι για εμπειρίες κλπ. Μέσα στην Εκκλησία η αγγελοφάνειες ως θείες ελάμψεις, αν θέλετε, παίρνουν και ιστορικό χαρακτήρα και συνδέονται με συγκεκριμένα γεγονότα. Όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, για παράδειγμα. Διαθήστε την Παλαιά Διαθήκη, γιατί εμένα μου αρέσει πιο πολύ Καινή Διαθήκη, ομολογώ. Σίγουρα, εντάξει, ακούγεται, αλλά όμως ναι, με την Καινή μπορούμε να ερμηνεύσουμε σωστά και την Παλαιά και να αποφύγουμε κάποιες ταγίες. Πάμε στην Καινή Διαθήκη. Ναι, το κατεξοχή γεγονός, ναι, η Ανάσταση. Η Ανάσταση του ανθρώπου που είναι το κέντρο πυρήνας της Εκκλησίας συνδέεται ακριβώς, μιλώ για το κενό μνημείο, εκεί που αναστήθηκε ο Χριστός, με την παρουσία του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Είναι αυτός
σύμφωνα με την παράδοση που πληροφόρησαν και τις μυροφόρες γυναίκες που έδωσαν την πρώτη αγγελία για την Ανάσταση. Επομένως, παίρνει και ιστορικό χαρακτήρα. Είναι αυτό που θέλω να τονίσω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή η εμπειρία απλώνεται σε όλο το φάσμα της κοινότητας. Δεν είναι μια ατομική έξαρση συναισθηματική. Έχουμε από γέροντες ή από άλλους ανθρώπους, εκτός από την κυρία Μακρόβετ και την κυρία που ακούσαμε, ομολογίες, μαρτυρίες ότι είδαν αγγέλους. Πάρα πολλές και από αξιόπιστους πατέρες. Και πώς τους περιέγραψα. Περιγράφουμε διάφορους τρόπους, διότι ως προς τη μορφή εξαρτάται το κύριο χαρακτηριστικό να είναι θεία έλαμψη, αν θέλετε. Είναι φως, αλλά πάντα συνδέεται με τη θεοφάνεια κιόλας. Δεν είναι ανεξάρτητα. Δηλαδή με την παρουσία του Θεού που δίνει ακριβώς αυτό το στίγμα της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Επομένως η παρουσία των αγγέλων έχει αυτό χαρακτήρα. Ο Ευαγγελισμός της Παναγίας με τον Γκαβρίλ εκεί. Βλέπουμε ότι παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά δεν αφορά ένα μόνο άτομο. Ολόκληρη την εκκλησία, την εμπειρία. Μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει και να πει μπορεί να είναι... Μα αυτά δεν μπορούν να μπουν κάτω από το φως, αν θέλετε, μιας σπήρας επιστημονικότητας ή ενός εγκεφαλισμού, ο οποίος, ας πούμε, στηρίζεται μόνο σε κάποια δεδομένα, αν θέλετε, τα οποία είναι στο... περιβάλλον μας γύρω. Εφόσον μιλούμε και για μεταφυσική διάσταση, τότε θα πρέπει να λειτουργήσουν και κάποια άλλα αντανακλαστικά. Και ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα, μην το ξεχνούμε αυτό. Δεν είναι μόνο μια βιολογική λειτουργία. Υπάρχει πάντα μια δυσκολία από αυτόν τον κόσμο, τον γήινο, τον υλικό, με τις πέντε αισθήσεις, να μπορέσει κανείς να ξεδιπλωθεί και να ξεδιπλώσει δεν ξέρω, είναι αισθητήρια, αλλά. Είναι ικανότητες άλλες, υπάρχει αυτός ο αόρατος κόσμος και μπορεί να γίνει αισθητός στον γήινο. Υπάρχει αυτή η δυσκολία. Ακόμα και στη Θεία Λειτουργία μιλούμε για συλλειτουργούς αγγέλων. Δηλαδή και ο Άγιος Σπυρίδωνας που είναι συμπατριώτης μας, λέμε εκεί στο απολυτήριο του και αγγέλους έσχεσαι συλλειτουργούντας οι ιερότατες. Δηλαδή συλλειτουργούσε με αγγέλους και τον έβλεπαν οι άνθρωποι εκεί που στέκονταν και τον παρακολουθούσαν. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και μάλιστα ανάγεται και σε μια Θεία Λειτουργία, αν κοιτάξετε στον Τρούλο κάθε ναού, κάτω από τον Παντοκράτορα υπάρχει η ουράνια Θεία Λειτουργία η οποία συνδέεται με την Επίγεια. Γι' αυτό ονομάζουμε από κάποιους... Άρα όρατος κόσμος μας λέτε υπάρχουν άγγελοι, υπάρχουν αρχάγγελοι. Υπάρχουν άγγελοι, αρχάγγελοι, αλλά όχι όμως να οδηγούμαστε σε μια θα έλεγα συναισθηματική έξαρση ή φαντασίωση η οποία να μας οδηγεί σε ένα ατομικό επίπεδο που ο καθένας να περιγράφει ό,τι θέλει. Είναι καταγραμμένα και ως ιστορικά στοιχεία μέσα στην εμπειρία της εκκλησίας. Θα πάρω την κυρία Μαριάννα και θα σας ακούσουμε κυρία Μακρόβερ. Να τρέξουν λίγο τα τηλέφωνα, να ακούμε τον κόσμο. Κυρία Μαριάννα, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Ναι, σας ακούμε. Εγώ προσωπικά πριν λίγα χρόνια δεν πίστευα στους αγγέλους, αλλά τα τελευταία χρόνια, από τον καιρό που έχω χάσει τη μητέρα μου, πέρασα μερικές εμπειρίες που με έκαναν να πιστέψω ότι πραγματικά υπάρχουν. Και συγκεκριμένα, όταν ας πούμε νιώθω άσχημα ή ξέρω, θυμώ τη μητέρα μου, εμφανίζεται τα βράδια στους ύπνους μου, στον ύπνο μου μαζί με σαν νύφη. Το ίδιο εμφανίζεται στον ύπνο του ξάδερφού μου και του αδερφού μου. Μαριάννα μου, πόσο χρόνο είσαι? 16. 16. Μαριάννα. Ναι. 16 χρονών. Ναι, 16 χρονών. Και έχεις αυτές τις εμπειρίες λοιπόν όταν επικαλείσαι τη βοήθεια, το βλέπεις τον ύπνο σου. Ναι, και εκτός αυτού, θυμάμαι ακόμα ένα παράδειγμα, θυμούμαι την ημέρα που ήταν να πεθάνει η μητέρα μου, όταν ήταν λίγες ώρες πριν να πεθάνει, έβλεπε επίμονα στο κενό, προσπαθούσε να κάνει το σταυρό της. Προσπάθησε ο πατέρας να τη βοηθήσει, αλλά είχε μόνη της να κάνει το σταυρό της. Και ερωτήσαμε για το πνευματικό μας, πιστεύει ότι έβλεπε μια θεϊκή μορφή, ίσως το φύλακα άγγελων της. Ναι. Αγαπούλα μου, σε ευχαριστώ που μας πήρες τηλέφωνο. Για μένα είναι πολύ συγκλονιστική αυτή η μαρτυρία που μας δίνεις και με συγκινεί πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Ελίδα μου, θέλω να πω για τον αόρατο κόσμο που είπες και οι σκέψεις μας είναι αόρατες. Έχει κανέναν που μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπάρχουν τα συναισθήματα μας, αόρατα. Υπάρχουν όμως. Και εκείνο που θέλω να πω, σας παρακαλώ, κάνετε μία έρευνα εσείς οι ίδιοι για αυτόν τον αθέατο τον κόσμο. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία, διότι όταν μάθουμε τους κανόνες του αόρατου κόσμου, που δεν είναι άλλοι από τους κανόνες δελώς, δηλαδή τους νόμους του ίδιου του Θεού, τότε δεν θα έχουμε τις καταστάσεις που έχουμε σήμερα. Διότι θα ξέρουμε πότε σπάζουμε τον νόμο του Θεού και πότε όχι. Όταν ξέρουμε τους νόμους της αθέατης σύμπαντος και της πλευράς, θα είναι πολύ δύσκολο μας να κάνουμε τα πράγματα που κάνουμε, είτε τις σκέψεις που κάνουμε, είτε θα βλέπουμε τις ενέργειες πώς κινούνται, που πάνε και που κάνουν κακό και μετά να έρχονται πίσω να μας κάνουν κακό εμάς. Πείτε μας λίγο περισσότερο για αυτή. Εσείς είστε και μια μαρτυρία. Ναι. Αυτή τη κοινωνία επαφή και α την αμφισβητήσει μετά από την ναι, πειράζει. Μιλήστε μας λίγο. Δεν με πειράζει. Ελίδα μου, μιλήσαμε λίγο πριν. Έρχονται πληροφορίες από τους αγγέλους, τα βάζω κάτω, δεν τα βγάλω προς τα έξω, σε κάποια φάση θα τα βγάλω προς τα έξω, αλλά κάποια άτομα που είναι συνδεδεμένα μαζί μου και θέλουν να ακούσουν και ενδιαφέρονται, προσέξτε, δεν είναι ατομικό, είναι άτομα. Και εγώ ίδια ενδιαφέρομαι για να βοηθήσω αυτή τη στιγμή τις ενέργειες όπως είναι να πάνε πάνω οι κραδασμοί και να μπει πολύ φως. Οπότε όταν υπάρχουν πληροφορίες και είναι κάτω και ύστερα από 5 μήνες, ύστερα από 1 μήνες, ύστερα από 3 μέρες βγαίνει αυτό που σου λέει η πληροφορία. Τι σας λένε δηλαδή κύριε Μακρόμπερτ? Μας είπατε ότι μπροστά στο κομπιούτερ μετά από προσευχή εσείς μέσα σε αυτή τον ψηλό κραδασμό της ανάτασης. Κοιτάξτε, έχετε τι γίνεται στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το 10. Αυτά που σας λένε, όπως ισχυρίζεστε. Βέβαια, το 2010 ήρθε μία πληροφορία στην αρχή του χρόνου, πάντα θα δίνει πληροφορίες για το χρόνο. Και οι πληροφορίες είναι ότι το 10 προσέξετε πολύ καλά, αρχίζουν οι δυσκολίες, μπείτε μέσα σε πολύ φως και μην βγείτε από το φως. Και μας έδωσαν μία σειρά το τι θα γίνεται και βγήκαν. Επακριβώς τα γεγονότα. Όχι επακριβώς, αλλά... Αν είναι πολύ και λίγο και αόριστο. Εγώ να σας πω το 2013 να δείτε τι θα συμβεί. Κοιτάξτε να δείτε. Ελάτε στο τέλος του 2013 να δείτε ότι θα επαληθευτούν όλα. Μα δεν ξέρετε τι έχει μέσα. Εγώ σας λέω ακριβώς ότι μας είπαν προσέξτε διότι θα γίνει, έρχεται πολύ κακό. Τι κακό. Τα όλα που γίνονται και οι ανατροπές. Μα το κακό πάντοτε υπάρχει. Περιμένετε να ολοκληρώσω. Μας είπαν ότι θα αρχίσουν να κλείνουν κύκλοι, καρμικοί κύκλοι. Δηλαδή τι σημαίνει ο καρμικός κύκλος? Σημαίνει ότι εάν παραδείγματος χάρη είχες μια περίοδο όπου ήσουν κακός άνθρωπος, έκαμες διάφορα το ένα το άλλο κτλ. Θα κλείσει ο κύκλος, θα το εισπράξει, και τα καλά και τα κακά. Άρα, είναι σαν τη μοίρα, με συγχωρείτε. Δεν είναι μοίρα, είναι ο καρμικός νόμος. Ο καρμικός νόμος είναι αυτό που σπέρνεις να θερίζεις. Βεβαίως. Αυτό είναι ακριβώς και όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών, αλλά σε επίπεδο ομάδων, σε επίπεδο κυβερνήσεων, σε επίπεδο παγκόσμιων. Γιατί υποφέρουν καλοί άνθρωποι? Έτσι ένα ερώτημα για χάρη της συζήτησης. Γιατί υποφέρουν καλοί άνθρωποι? Γιατί προσβάλλονται από τόσες ατόμες? Να μας πείτε εσείς. Εγώ μπορώ να σας πω. Ναι, εγώ να σας πω. Διότι όταν εμείς ερχόμαστε που τη μια με δεσάρκωση στην άλλη, δεν ξέρεις τι έχεις πίσω σου και δεν ξέρεις τι έχεις κάνει. Και κάποια άτομα που νομίζουμε, όταν λέτε καλοί άνθρωποι, είναι πολύ γενικό να πείτε καλοί άνθρωποι. Είμαστε και μαύρον και άσπρο και είμαστε γκρίζο. Δεν είμαστε οι καλοί και οι κακοί. Ο καλός άνθρωπος είναι πολύ σχετικό, είναι το κακός που αναφέρατε πριν. Ακριβώς. Είμαστε μαύρον, άσπρο, μαζί είναι ένα μείγμα. Οπότε, είμαστε άνθρωποι, προσωπικότητες. Ναι, οπότε εάν εγώ, και σας λέω, εάν εγώ αυτή τη στιγμή και το βλέπω, εάν σκεφτώ κάτι κακό, θα πάω και θα χτυπήσω κάπου. Αυτό είναι ένα, κατά κάποιον τρόπο, Σταμάτα. Όχι. Εγώ βλέπω όταν η ενέργεια μου είναι γεμάτη αγάπη, όταν η ενέργεια μου είναι ψηλή. Δεν παθαίνεις τίποτα κακό.
Τίποτε. Ένα λεπτό. Θέλει πολύ συζήτηση. Κύριε Σταγία, θέλει πολύ συζήτηση. Έχω δύο τηλέφωνα που περιμένουν, εκ των οποίων το ένα είναι και μία μοναχή και την ευχαριστούμε που θα μας περιμένει λίγο, γιατί έχουμε ένα τηλεφώνημα από Θεσσαλονίκη. Η κυρία Σιδηροπούλου, παρακαλώ. Από Θεσσαλονίκη είναι η κυρία Σιδηροπούλου, να την ακούσουμε. Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Σιδηροπούλου. Σας παρακολουθώ από Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά. Και μ' αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ. Το θέμα ειδικά σήμερα, απορώ, αφού είμαστε χριστιανοί και πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού, στην Καινή Διαθήκη, έχουμε μία Διαθήκη, μία που μας άφησε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, και πρέπει εκεί να βασιζόμαστε και όχι να ακούμε τι λέει ο ένας και τι βλέπει ο άλλος. Αλλιώς θα ήταν προφήτες όλοι αυτοί. Αυτό δεν μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει πως πρέπει να πιστέψουμε στον Χριστό και ο Θεός αποκαλύπτεται μέσα στο Λόγο Του και μας λέει πως άγγελοι στρατοπεδεύουν κύκλο των φοβωμένων αυτών. Δηλαδή όποιος σέβεται και φοβάται τον Θεό, έχει έναν άγγελο που τον προστατεύει. Και αυτό πρέπει να το πιστέψουμε. Μπορεί όμως κανείς να επικοινωνήσει, κυρία Σιδηροπούλου, με αυτόν τον άγγελο. Μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με τον άγγελο του. Κοιτάξτε, με τον Θεό επικοινωνούμε, με τον Χριστό, που είναι μεσίτης μας και Κύριός μας. Μάλιστα. Και αυτός μας προστατεύει και στέλνει και τους αγγέλους του να μας προστατεύσουν στις δύσκολες στιγμές. Εμείς έχουμε μία διαθήκη, την οποία πρέπει να την έχουμε μέσα στην καρδιά μας και βάσει αυτής της διαθήκης να προχωράμε. Και ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού, να είναι αυτός ο δρόμος μας. Σας και ευχαριστούμε. Βάσει αυτού του δρόμου να προχωράμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε στη Θεσσαλονίκη. Την ωραία. Την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε και την μοναχή Παραμυχία, παρακαλώ. Χαίρετε. Ναι, καλό σας απόγευμα. Επίσης. Σας ακούμε. Πιστεύουμε στις εμφανίσεις των αγγέλων, διότι τους είδα χιλιάδες γέροντες που αγωνίστηκαν και προσευχήθηκαν για όλον τον κόσμο. Πάρα πολλές φορές είδαν τους αγγέλους μπροστά τους. Αλλά σε κάθε λειτουργία ξέρουμε ενός χριστιανοί ότι την ώρα που ψάλλεται το Άξιον Εστί φέρνουν την Παναγία στα φτερά τους μέσα στην Εκκλησία. Και η Παναγία φαίνεται η χάρη της σε όλες τις λειτουργίες και εκείνη την ώρα παρακολουθεί και κλαίει που σφαγιάζεται ο Υιός της για μας. Να σας ρωτήσω, μοναχή Παραμυχία, από ποια μόνη μας παίρνετε? Καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο σπίτι μου είμαι. Είστε σπίτι σας? Ναι. Είστε μοναχή όμως? Ναι, είμαι μοναχή, μεγαλώθηκε. Αλλά πώς είναι σπίτι σας? Κάποτε ήμουν σε μοναστήρι και αρρώστησα και αναγκάστηκα να φύγω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρατε. Άρα υπάρχουν γέροντες. Σε κάθε λειτουργία, σε κάθε λειτουργία η Παναγία είναι παρόν και οι αγγέλοι χιλιάδες. Χαίρετε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και περαστικά σας. Η αλήθεια είναι, κύριε Σταθή, ότι παλαιότερα μου έδωσε μία φωτογραφία ένας από τους γέροντες. Την έχω κάπου, απλά δεν μπορούσα σήμερα να την φέρω γιατί δεν την έβρισκα εύκολα. Και ήταν σε μία βάφτιση κάποιο ενήλικα, όπου ήταν πολύ έτσι έντονο το χρυσό σώμα μιας παρουσίας, που πήρε και ευλογία ο συγκεκριμένος άνθρωπος να μου την φέρει από τον συγκεκριμένο γέροντα. Και δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει μέχρι τώρα πώς υπήρξε αυτό το φαινόμενο στον φακό. Ακριβώς. Να σας πω και εγώ κάτι, φακό. Έτσι σαν συνέχεια των σκέψεων αυτών. Διότι και εγώ έτσι μου αρέσει να ελέγχω τα πράγματα και μάλιστα είμαι και λίγο αυστηρός σε αυτό το σημείο, για να είμαστε σίγουροι για αυτά που λέμε, ότι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε μια θεία λειτουργία είχαν τέτοιου είδους εμπειρία και αυτό που είδαν το περιγράφαν, ας πούμε, διαφορετικά άτομα από διαφορετικούς χώρους κλπ. Και συνέπειταν οι μαρτυρίες τους. Και είναι αυτό που θέλω να τονίσω, ότι είναι εμπειρία εκκλησιαστική αυτό το πράγμα. Και ο Άγγελος δεν είναι μια ανεξάρτητη οντότητα, αλλά όπως είπαν και προηγουμένως, είναι
λειτουργικά πνεύματα που υπηρετούν το θέλημα του Θεού. Οπότε αν τους αποκόψουμε από αυτή τη διάσταση, τότε η φαντασία μας μπορεί να οργιάζει σε άλλα επίπεδα. Επομένως, μέσα στην εκκλησιαστική εμπειρία ερμηνεύεται και η παρουσία των αγγέλων και μάλιστα είναι τόσο ισχυρή ώστε παίρνει και ιστορικό χαρακτήρα σε μερικές περιπτώσεις. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, πώς περιγράφουμε συγκεκριμένα θαύματα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που εορτάζουν σήμερα. Για παράδειγμα, το εγχώνες θαύμα, που είναι τόσο συγκλονιστικό και με τόσες μαρτυρίες ιστορικές. Ή άλλο θαύμα στη Μυτιλίνη που λέγεται εκεί και σε ένα μοναστήρι και συνδέεται μάλιστα και με την Κύπρο σε κάποια διάστασή του. Οπότε σε εκείνη τη φάση ελέγχεται από πολλούς ανθρώπους. Είναι εμπειρία συνολική μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε πράγματι. Φυσικά δεν μπορεί να εξηγηθούν μόνο με λογική. Εκείνο μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτές τις εμπειρίες, ότι υπάρχουν άλλες διαστάσεις και ας μην μπορούμε εμείς να τις αντιληφθούμε. Αυτό έχει αποδειχθεί και είναι νόμος φυσικής πια. Δεν είναι μεταφυσική, είναι η φυσική. Εγώ λέω ότι η μεταφυσική συμπλέκεται με τη φυσική όταν ερμηνεύουμε, αν θέλετε, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Δεν μπορεί κάτι να είναι εντελώς σε κάποιο το μεταφυσικό και να μην έχει τη σφραγίδα του μέσα στην ιστορική πορεία. Και ειδικότερα όταν μιλούμε για την πορεία της Εκκλησίας, αλλά ως έννοια η οποία αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Θα επιστρέψουμε πίσω για να μπούμε και περισσότερο στον αόρατο κόσμο και στα θέματα της μετενσάρκωσης που έχουμε αναγγείλει, προαναγγείλει. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Κλήτος Ιωαννίδης και η κυρία Άννη Πατύχη. Ολοκληρώσει και να πάρω ένα τηλέφωνο από Γερμανία. Δεν θέλω τον άνθρωπο να περιμένει. Η φυσική δημιουργία είναι απλώς το τελευταίο στάδιο μιας πολύ πιο θαυμαστής πολύ πιο θαυμαστής δημιουργίας. Πρώτα ήταν τα άλλα επίπεδα και μετά το τελευταίο ήταν το φυσικό επίπεδο. Πλώς επειδή δεν μπορούμε να δούμε τη σύνδεση μεταξύ όλων των επιπέδων. Δεν νομίζουμε τον άνθρωπο όμως ότι είναι στο τελευταίο επίπεδο, διότι ο άνθρωπος έχει ήδη αγκιανότερη πολλές φορές. Δεν εννοώ το τελευταίο επίπεδο με άσχημο τρόπο. Εννοώ ότι κραγαζόμαστε πιο χαμηλά από τα άλλα τα επίπεδα που είναι του φωτός και είναι πιο πάνω. Αυτό εννοώ. Οι άλλες διαστάσεις, κυρία Μακρόμπερ, κατά την άποψή σας και σύμφωνα με τις δικές σας έρευνες, έχουν σχέση με τον κραδασμό. Βεβαίως. Είναι θέμα κραδασμού. Δηλαδή δόνησης ψυχής. Και η επιστήμη, πιστεύω, σε κάποια χρόνια θα μπορέσει να το αποδείξει αυτό. Δηλαδή ότι υπάρχει δόνηση. Κοίταξε, το νερό είναι, παραδείγματος χάρη, δεν είναι στερεό. Άλλη δόνησή του. Ο αέρας, άλλη δόνησή του. Πιο γρήγορα αυτό είναι. Λοιπόν, ο κύριος Αποστόλη θα μας περιμένει από την Γερμανία. Κύριε Αποστόλη, καλό σας απόγευμα και σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε στην Γερμανία. Γεια σας. Γεια σας. Από ποια πόλη μας παίρνετε? Από την Γερμανία. Από την Γερμανία σας παίρνω. Από ποια πόλη ήθελα? Με ποτέ. Βεβαίως, σας ακούμε. Ναι, μιλάτε για την Εκκλησία, μιλάτε για τους Άγιους, μιλάτε για την Θεοτόκου, μιλάτε για όλους. Σωστό? Όχι ακριβώς για όλους, είναι γύρω από τους αγγέλους περισσότερο και μετά. Ναι, μια ερώτηση. Ο κύριος αυτός με τα γυαλιά εκεί είπε για τον Χριστό. Είναι ο κύριος Χριστάκης Ευσταθίου και είναι θεολόγος. Παρακαλώ. Για τον Χριστό. Και μία ερώτηση, τι θα κάνουμε άμα δεν ήταν αυτός ο αληθινός ο Χριστός? Και θα περάσει ο κόμμα αληθινός, γιατί ακούγονται πολλά, μαθαίνονται πολλά. Τι θα κάναμε αν δεν ήταν? Άμα δεν ήταν αυτός ο αληθινός ο Θεός του Χριστού, τι θα κάναμε μετά? Τι εννοείτε, γίνεται λίγο πιο σαφής. Ναι, και αμφισβητείτε. Αν δεν ήταν αυτός ο αληθινός, και ο αληθινός θα περάσει από εδώ πέρα, το έχετε σκεφτεί ποτέ? Του Άγιου Όρους και του Βατικάνου δεν έχουν τα χαρτιά που δεν τα ανοίγουν. Γιατί δεν είναι τρίτα που περιμένουν αυτό το μηδέν που όλοι του θέλουν? Παράδειγμα, γιατί οι αγγέλοι, δεν υπάρχουν αγγέλοι. Τρίτη δύναμη μας. Πολύ κατά μην να ψυχήσετε λίγο, γιατί βάζετε στο στόμα σας στον Θεό, τον Χριστό. Για να καταλάβω, αμφισβητείτε εσείς, καλός ή κακός, δεν θα το κρίνουμε εμείς, την ύπαρξη του Χριστού. Αλλά τα σημάδια έρχονται όμως, γι' αυτό να σκεφτείτε και εσείς, τι ευχαριστημένοι που έχετε εκεί, τι θα κάνουμε άμα δεν ήταν αυτός ο αληθινός. Δηλαδή,
θα λοιπόν. Ανοίξει και θα μας πει όλους. Αυτό μόνο έχω να σας πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αποστολή. Ναι, άνθρωπος, και όλο και περισσότερος κόσμος εκφράζει αυτή την αγωνία. Είναι απλό το πράγμα. Είναι απλό το πράγμα. Ή ο άνθρωπος έχει πίστη, δηλαδή, αυτή την εμπειρία κοινωνίας με το Θεό και νιώθει την παρουσία του, ή άμα δεν την νιώθει, φυσικά και θα αμφισβητεί. Δηλαδή, κύριε Ψαθή, είναι θέμα πιστής. Πίστης, αλλά πίστης, επαναλαμβάνω, έχει μια δυναμική έννοια που καλύπτει και την εμπειρία, όπως αναφέρατε, και τελικά είναι μια υγιής κοινωνία. Ναι, αλλά άμα έχουμε εμπειρία, όπως η κυρία Μακρόμπα, που λέτε, μα μπορεί να είναι ψευδής και μπορεί να είναι δαιμονική, μπορεί να είναι μια αυταπάτη. Δύο άτομα που έχουν μια, ας πούμε, μια σχέση ζωντανή, όπως αυτή που μιλάμε τώρα, μπορούν να αμφισβητούν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Δηλαδή, υπάρχει τόση βεβαιότητα. Για όχι, να το δούμε. Με μπερδεύετε. Με μπερδεύετε πολύ. Μας λέτε ότι είναι θέμα να έχεις εμπειρία και είναι σχέση και όλα αυτά τα αποδέχομαι και τα κατανοώ. Άμα έρχεται το πλάσμα και λέει έχω εμπειρία, λέτε όχι, είναι ψευδής. Εξαρτάται, αν είναι εντελώς σε ατομικό επίπεδο και αναπτύσσεται εκεί μια, ας το πούμε, πολλές φορές το ακούω περί αυτολογία ή μου εμφανίστηκε ο τάδε ή ο άλλος κλπ. Σε εκείνο το σημείο δεν μπορώ ούτε να το αμφισβητήσω, διότι δεν ξέρω τι είναι ο άνθρωπος, αλλά ούτε και να επιβεβαιώσω και να πω αυτό είναι. Διότι είναι ατομική, σε ατομικό επίπεδο και μπορεί να είναι ένα συνεχίδιο. Μπερδεύετε τους πάντες. Θα πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ σχετικά με τους αγγέλους και επιστρέφουμε, θα πάρουμε μια μαρτυρία και θα πάμε σε αυτό το πολύ δύσκολο θέμα του αόρατου κόσμου και της μετενσάρκωσης, ναι, και έχω μια καταπληκτική εδώ σελίδα και μάλιστα από γέροντα, που λέει, σας παρακαλώ, ότι δεν είναι το μοναδικό μας ταξίδι στην ύλη. Η ψυχή επανέρχεται και θα ήθελα τις απόψεις σας. Μα υπάρχουν πάμε... και κάποιοι πατέρες εκκλησίας, έτσι όπως εδώ ο Οργένης, που είπαν διάφορα δεν πράγματα. Δεν είναι ο Οργένης. Είναι άλλα πράγματα και παρακαλώ πολύ, καλά, έχει μεγάλη σημασία να το ακούσουμε και να το διαβάσουμε. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Στην αρχαία Ελλάδα η έννοια άγγελος χαρακτήριζε κάποιον ο οποίος μετέδιδε ειδήσεις, πληροφορίες ή αγγελίες. Ο Όμηρος στα έργα του ήδη εμφανίζει τη λέξη με αυτή την έννοια. Ως θεϊκή παρουσία η έννοια άγγελος εμφανίζεται για πρώτη φορά στο πρόσωπο του Ερμή, ο οποίος προσφωνείται ως άγγελος της Περσεφόνης από τον Όμηρο. Οι άγγελοι, όπως λέει και το σύμβολο της πίστης μας, πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, είναι πραγματικές υπάρξεις που δημιουργήθηκαν από το Θεό πριν από τον υλικό κόσμο και τον άνθρωπο. Ο αόρατος πνευματικός κόσμος είναι το πρώτο δημιούργημα του Θεού, ο υλικός κόσμος το δεύτερο και μετά ο άνθρωπος που είναι ύλη και πνεύμα μαζί. Ο τρόπος της δημιουργίας των αγγέλων δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά γνωρίζουμε ως προς τη φύση τους ότι είναι πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός δίνει τον εξής ορισμό. Ο άγγελος είναι φύση νοερή, αϊκίνητη, αυτεξούσια και υπηρετεί το Θεό. Οι άγγελοι έχουν τη δυνατότητα να τελειοποιούνται όλο και περισσότερο συμμετέχοντας στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και από τη συμμετοχή τους αυτή απορρέει και ο αγιασμός τους. Οι άγγελοι είναι λογικές υπάρξεις και η γνωστική τους ικανότητα υπερβαίνει αυτή των ανθρώπων. Επίσης είναι κατά χάριν αθάνατοι και δεν έχουν φύλο γιατί η φύση τους είναι πνευματική. Ο αριθμός τους είναι μεγάλος και ανυπολόγιστος. Διακρίνονται σε 9 τάγματα γιατί το 10ο του αιωσφόρου έπεσε. Κάθε τάγμα έχει τη δική του διακονία και δικό του όνομα και αναφέρονται όλα στην Αγία Γραφή. Τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους, τις αρχές, τις δυνάμεις, τις κυριότητες, τις εξουσίες, τους θρόνους, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Όλοι από την ημέρα που βαπτιζόμαστε έχουμε δίπλα μας τον άγγελό μας, ο οποίος μας βοηθά σε κάθε βήμα μας, μας προστατεύει, συμπάσχει μαζί μας και μας καθοδηγεί στη πνευματική μας ζωή. Όταν η ψυχή μας αναχωρεί από το σώμα, ο φύλακας άγγελός μας είναι αυτός που τη συνοδεύει μέχρι το θρόνο του Θεού. Σε άλλες θρησκείες εμφανίζεται επίσης η έννοια του αγγέλου, με άλλες όμως λέξεις και διαφορετική προσέγγιση. Από τον 5ο αιώνα ορίστηκαν από την Εκκλησία μας οι γιορτές των Αγίων Αγγέλων και μέχρι σήμερα στις 8 Νοεμβρίου γιορτάζεται η σύναξη των αρχιστράτηγων Μιχαήλ και Γαβρίλ και των λοιπών Αγίων Ασωμάτων και Ουράνιων Ταγμάτων. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και τον κύριο Κλήτο Ιωαννίδη, συγγραφέα, ερευνητή, καθηγητή Πανεπιστημίου, σε αυτή τη φάση της εκπομπής. Παρακολούθησα την εκπομπή, Ελίτα. Αν μου επιτρέπεις να πω κάτι.
Υπάρχει ο μεγάλος άγνωστος συγγραφέας του 5ου αιώνα που πήρε το αρχαίο όνομα Διονύσιος Αεροπαγίδης που έγραψε για τους αγγέλους με τον τίτλο «Ουράνιος Ιεραρχία» και μιλά για τα 9 αγγελικά τάγματα. Δεν είναι όλοι οι άγγελοι στο ίδιο ύψος. Παραδείγματος χάρη τα Σεραφείμ, τα Χερουβείμ, οι θρόνοι είναι πολύ κοντά στο θρόνο του Θεού και στο μεγάλο μυστήριο. Και οι άλλοι ακολουθούν, οι άλλες δύο τριάδες. Είναι 9 τα αγγελικά τάγματα. Το 10ο ήταν εκείνο του Ιωσφόρου που έπεσε λόγω αλαζονίας. Είδατε ποτέ άγγελο? Είδα ποτέ άγγελο? Είδατε, είχατε εμπειρίες διάφορες. Γράψατε πάρα πολλά βιβλία. Υπήρξατε και κοντά στον Γέροντα Παΐσιο, αν δεν κάνω λάθος. Άκουσε λίγο. Ναι. Στο Βυζάντιο, και είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε και στην εποχή μας, υπήρχε η περίφημη αγγελολατρία, την οποία η Εκκλησία καταδίκασε και δικαίως. Και ο Απόστολος Παύλος την καταδικάζει. Το να υψώνουμε τα όντα τα οποία δημιούργησαν ο Θεός, που είναι τα χτιστά όντα, πέραν του Θεού και να τα λατρεύουμε, αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ένα είναι η λατρεία, άλλο είναι όμως ναι, αλλά υπήρχε η αγγελολατρεία. Όταν αντικαθιστούμε τον Θεό με οποιαδήποτε άλλα όντα, αγίους, αγγέλους, πατέρες, γέροντες, σημαίνει κάνουμε ένα λάθος. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη διάκριση και μεγάλη προσοχή. Ωραία, αυτό με τη διάκριση... Οι άγγελοι είναι, όπως πολύ σωστά είπε ο Χριστάκης, λειτουργικά πνεύματα, εις διαγωνία αποστελόμενα. Συνεπώς, βοηθούν την ανθρωπότητα, βοηθούν τον καθένα ξεχωριστά με σκοπό να πραγματώσει το θείο θέλημα, τη θεία εντολή. Δηλαδή την απολύτρωση και την τελείωση. Αυτά τα ξέρουμε. Αυτά τα ξέρουμε. Απλά εγώ έχω μπερδευτεί χειρότερα από την αρχή. Γι' αυτό θέλω λίγο να μείνετε στις ερωτήσεις μου για να μπορέσουμε έτσι να καναλαριστούμε και με τον κόσμο. Επειδή όμως έχω τηλεφωνική τώρα και περιμένει, μία μικρή, πολύ μικρή άποψη γύρω από τον αόρατο κόσμο. Αυτοί που βλέπουν τον Χριστό, αυτοί που βλέπουν την Παναγία, αυτοί που βλέπουν τους Αγίους, αυτοί που βλέπουν τους Αγγέλους. Είναι τρελοί. Είναι ελάχιστοι που βλέπουν και υπάρχουν και πολλές παρεστήσεις. Γι' αυτό σε πολλά προγράμματα που κάναμε μαζί, Ελίτα, επιμένω στο κεφάλαιο διάκριση. Όποιος πει βλέπω τον αόρατο κόσμο ή βλέπω Αγίους ή βλέπω την Βασιλεία του Θεού, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το δεχτούμε, πρέπει να το ελέγξουμε. Ένα λεπτό. Άνω τελεία, έχουμε την κυρία Γιαννούλα Λαζάρου, είναι πολύ γνωστή γυναίκα, είναι άνθρωπος μορφωμένος, είναι βοτανολόγος και θα μας μιλήσει τώρα για μια εμπειρία που έχει, για να κατανοήσουμε και περί τίνος πρόκειται η διάκριση. Κυρία Λαζάρου, καλό σας απόγευμα. Καλώς σας απόγευμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχάς που αποδεχτήκατε να μιλήσετε για αυτή την εμπειρία δημόσια στην εκπομπή μας. Και έτσι είναι σημαντικό γιατί είστε και γνωστή και αγαπητή στον κόσμο και συνεργάτης αυτής της εκπομπής. Θα ήθελα να μας μιλήσετε και να μας πείτε ακριβώς τι ζήσατε. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία που έζησα. Ναι, έχω δει το Χριστό. Όταν μίλησα με κάποιον πνευματικό, λέει είναι δύσκολα εμφανίζεται το Χριστός στα όνειρά μας, είναι μπροστά μας. Όμως δάκρυσα πολύ, προσευχήθηκα πολύ, μετανόησα για ό,τι έκανα θεληματικά ή άθελα, διότι ουδήσαν αμάρτητος, έστω και ένα μαρτυρέμα να κοιτάξει αλλού είναι μια αμαρτία. Το λοιπόν, όταν πιστεύει ο άνθρωπος, και τα λέγω να πιστεύει με όλη την ψυχή σου, σώματι και ψυχή μαζί, το λοιπόν ναι, εμφανίζεται. Εμφανίστηκε ο Χριστός μπροστά μου, τον παρακάλεσα για το πρόσωπο το οποίο είχα, το οποίο μας είχε πει οι γιατροί κάποτε ότι ζούμε μέρα παραμέρα. Τι πρόβλημα ήταν αυτό που είχατε όμως, έτσι οδηγήστε μας λίγο, ήταν πρόβλημα υγείας, ήταν πρόβλημα οικονομικό. Ήταν πρόβλημα υγείας, ήταν πρόβλημα υγείας, ήταν ελευθερία, ήταν πρόβλημα υγείας. Ήταν και πολύ δύσκολο πρόβλημα. Δηλαδή. Ήταν εκείνα τα χρόνια, τα περιστατικά στην Κύπρο ήταν 1-2, το μάξιμο 8 περιστατικά στην Κύπρο. Ήταν δεν υπήρχε ούτε αίθουσα ούτε γιατρός ειδικευμένος για αυτό το πρόβλημα. Άρα η μόνη μου ελπίδα ήταν ο Θεός. Παρακαλούσα τον Θεό μέρα νύχτα. Λένε πολλές φορές όταν μπορέσω, όταν παρακαλώ, πρέπει να εμφανιστεί ο Χριστός ή ο Θεός ή οι αγγέλοι μπροστά μας. Όχι.
Και ο Θεός δεν είναι τιμωρός, να το εξηγήσω. Απλώς είμαστε εκεί να παρακαλέσουμε, να μετανοήσουμε για εκείνο το οποίο έχει γίνει στην πορεία, ας πούμε, και να μας δώσει τη δύναμη να περάσουμε το πρόβλημα που έχουμε και είμαστε πιο δυνατοί και πιο πιστοί. Σε εσάς τι συνέβη, θέλω να ξέρω, αυτό είναι αυτό που συναποκομίσατε. Εγώ θέλω να ξέρω την εμπειρία σας, δηλαδή είχατε ένα θέμα υγείας, λευχαιμία, μας είπατε στο σπίτι σας. Ναι. Όταν εμφανίστηκε, παρακαλούσαμε να μην είσαι, εμφανίστηκε ο Χριστός και με γονάτισαν μπροστά του, ακριβώς όπως το έχω δει, σας το λέω, γονάτισαν μπροστά του έξω από ένα ξοκλήσι του Λινίου Σταυρού στην Τεμπριά. Και παρακάλεσε τον Χριστό να μας θεραπεύσει. Μας σταύρωσε και μας είπε ότι είσαστε όλοι άρρωστοι, ίσως να μην είχαμε τόσο δυνατή την πίστη μας. Το λοιπόν με σήκωσε, μας σταύρωσε και μου είπε, τώρα έχετε Γιάννη, το μόνο που θέλω, λέω, διότι τα γονάτισα, είχα πει, Χριστέ μου, να μας γιατρέψεις και να κάνω ολόκληρη την εικόνα σου. Να πιστέψω κι εγώ για μας πρέπει και ο κόσμος όλος ότι ακόμα γίνονται θαύματα. Με σήκωσε και μου είπε, να πάτε στο σπίτι σας, το μόνο που θέλω, όποιο βλέπεις να κολλαλείς ότι εγώ θα σε γιατρέψα και πάλι με σταύρωση. Το λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή κάναμε αναλύσεις, την επόμενη μέρα δεν υπήρχε τίποτα και σηκωστήκαμε και φύγαμε από το νοσοκομείο. Ζούσαμε μέρα παραμέρα. Αυτό ήταν όραμα, όνειρο, πράγμα. Τι ήταν, το ζήσατε στο ξύπνο, στον ύπνο σας. Ήτανε όραμα. Ήτανε όραμα, αλλά την ίδια ώρα που έβλεπα αυτό το όνειρο, την ίδια ώρα που έβλεπε και το άτομο το οποίο είχε το πρόβλημα. Α, είχατε πανομοιότυπη εμπειρία δηλαδή. Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Και τα ίδια λόγια ξεστόμησε και το άλλο άτομο. Και έχετε και την σφραγίδα του γιατρού απάνω σε αυτό που μας λέτε. Έτσι είστε επώνυμοι και μας λέτε ότι είχατε... Βέβαια, τότε ο γιατρός, όταν κάναμε να μην σκηδέψαμε τίποτα, ο γιατρός είπε φύγετε από το νοσοκομείο. Δεν ξαναεπιστρέψαμε στο νοσοκομείο. Είναι μια εμπειρία. Παρακαλούσα τον Θεό μερανύχτα να μου δείξει δρόμο για να βοηθήσω το άτομο μου. Γιατί έβλεπα ότι το πρόβλημα μου συνέβηκε ήταν από τα φάρμακα και έκανα έναν άλλο δρόμο. Γι' αυτό με ασχοληθήκα με τα πότερα. Γιατί εκείνον τον καιρό κατά τύχη στα χέρια μου έπεσε ένα βιβλίο των Βοτάνων. Προσπαθούσα με εκείνον τον τρόπο να βοηθήσω το μου όσο μπορούσα. Το λοιπόν και μετά είχα πει τις γνώσεις μου, κατευθύνοντας στον κόσμο να βοηθά τον εαυτό του με ένα φυσικό τρόπο, γιατί ότι υπάρχουν πολλά στη γη μας τα χάρισε ο Θεός και είναι στο χέρι μας να τα αξιοποιήσουμε και στο χέρι μας να πιστέψουμε και να ακολουθήσουμε τον δρόμο του Θεού. Άρα, εσείς πιστέψατε ότι από φαρμακευτική αγωγή από άλλα θέματα προέκυψε αυτό το θέμα της λευχαιμίας. Βέβαια. Οπότε στραφήκατε μέσα από αυτή την, από αυτό το, να πω θεραπεία, ακριβώς, να πω όραμα, να πω θαύματα, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω, από αυτή την εμπειρία τέλος πάντων. Στραφήκατε στην βοτανολογία που έγινε η απαθήνωση νέου κεφαλαίου για σας. Ναι. Μετά πήγα στο Πανεπιστήμιο να πάρω πτυχίο βοτανολογίας και όλα αυτά σε μια ηλικία. Δεν ήμουν 18-20 χρονών, σε μια ηλικία μεγάλη μπόρεσα να πάρω τα πτυχία της βοτανολογίας. Όταν έχει τρία παιδιά και σπουδάζεις, φαντάσου πως η δύναμη μου έδωσε ο Θεός να μπορώ να αφομοιώσω εκείνα όλα για να μπορώ αυτή τη στιγμή να μιλώ για αυτά τα οποία μιλώ. Πιστέψατε ποτέ ότι μπορεί να ήταν της φαντασίας σας αυτή η εμπειρία? Όχι, ποτέ αυτό το πράγμα, όχι. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να θεωρήσετε ότι είναι πραγματικότητα? Όταν σου λένε όλοι οι γιατροί ότι δεν έχεις εκλογή, δεν έχεις ζωή μπροστά σου και η μόνη σου ελπίδα είναι ο Θεός, η μόνη δύναμη είναι ο Θεός, εκεί
Δεν μπορεί να σε πειρήσει το Θεό. Όταν πιστεύεις εσύ μέσα σου βαθιά, όταν γράψεις, όταν πονέσεις, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Θα βλέπεις με άλλο φάκο. Κυρία Λαζάρου, μια τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομα αν μπορείτε να μας απαντήσετε. Ναι. Πώς ήταν ο Χριστός τον οποίο είδατε? Το Χριστό, όταν τον είχα δει, ήταν ακριβώς, κοίταξα σε πολλά σημεία στις εκκλησίες για να βρω ακριβώς τη μορφή του Χριστού που είχα δει. Το λιποκέτι βρήκα, ήταν με τα άφια, τα γαλάζια και το κοινό. Έχω εκείνη τη φωτογραφία, ακριβώς όπως ήταν στη φωτογραφία που τη βρήκα και ένα βιβλίο πολύ εκκλησιαστικό. Ήταν η μορφή την οποία είδα έξω από το ιερό της εκκλησίας. Λοιπόν, ήταν αυτό, δηλαδή ήταν εικόνα, ήταν θέμα εικόνας που εσείς θεωρήσατε ότι ήταν ο Χριστός. Ήταν ο Χριστός, αφού ήταν η μορφή του Χριστού, δεν ήταν τίποτα άλλο. Ναι, όχι, το αντιλαμβάνω. Ναι. Καθαρά ο Χριστός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είχα δει ακόμη ένα, την Παναγία, η οποία μου είπε να πας στον τάφο του Χριστού, του γιού μου μάλλον, του γιού μου να προσκυνήσεις. Στον τάφο του Υιού μου να προσκυνήσεις. Το λοιπόν, την στιγμή μου λέγω, μα ποια είσαι εσύ, γιατί φορούσε μαύρα, και λέει, μου βλέπεις στο σπίτι μου. Ήταν η εκκλησία, το μοναστήρι του Τείχου. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μπορεί να συζητήσεις αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δίχως άλλο είναι μια συγκλονιστική εμπειρία, γιατί εντελέχει και στοιχεία έτσι, μεταστροφής και ολόκληρης της πηξίδας της ζωής σας. Έχω δύο τηλέφωνα, θα πάρω τις απόψεις, θα πάμε διαφημίσεις για να υποδεχθούμε και την φίλη την Άννη την Πατήχη. Κυρία Μέρη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας κυρία Λίτα. Χαιρούμαστε που σας βλέπουμε και μας φέρνετε στον δρόμο του Θεού πάλι. Εύχομαι να συνεχίσετε γιατί το χρειαζόμαστε αυτό το πρόγραμμα. Αν δεν έχουμε και εσάς να μας τα λέτε, πόσο γη μπορούσαμε να επιβιώσουμε στην κοινωνία που ζούμε. Οι φιλοξενούμενοι μας. Ναι. Και εκείνοι πάλι το ίδιο. Λοιπόν, τα κομπιούτερ, κυρία Ελίτα μου, είναι του έξω από εδώ. Οπότε δεν πρέπει να βασιζόμαστε καθόλου πάνω σε αυτά. Ο Κύριος μας έφερε εδώ και την άδεια στον έξω από εδώ αυτή τη στιγμή να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για να χωρίσει τα αλήθεια του από τα αρνιά. Όσο για τους αγγέλους μας, τους στέλνει ο Κύριος να μας προστατεύουν και είναι αόρατοι. Λοιπόν, νομίζω ότι για να δούμε αγγέλους πρέπει να είμαστε πολύ πιστοί και καλοί τόσο για τον Κύριό μας και για την Παναγία μας. Και μακριά από πλάνες του νου μας, γιατί μπορεί να μας επηρεάσουν σε άσχημο βαθμό. Να είστε καλά, κυρία Μέρη, σας ευχαριστούμε. Ακούσουμε και τον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο. Ναι. Σας ακούμε. Δεν ακούω. Σας ακούμε. Είμαι κρυολογημένη, οπότε η φωνή μου βγαίνει έτσι λίγο δύσκολα. Κύριε Νίκο μου, σας ακούμε. Ναι. Είμαι κάτοικος Λονδίνου. Μάλιστα. Και πριν μια δεκαετία είδα όνειρο μία γυναίκα με φόρεμα άσπρο περπατούσε σε ένα χωματόδρομο δρόμο χωρίς να δω το πρόσωπο της και περπατούσε και λέει μου έρχεσαι στην Κύπρο και δεν έρχεσαι να με δεις. Λέω ότι αφού δεν ξέρω που είσαι και λέει μου στη Χρυσορογιάτισσα. Αυτή ήταν η λέξη. Πώς, τι εννοώ, πρέπει να πάω να την βλέπω, να τη σκέπτομαι, τι... Να, είναι ερώτηση. Αυτή θα την θέσουμε βεβαίως. Σας ευχαριστούμε που μας πήρατε τηλέφωνο. Κύριε Ιωαννίδη, να ακούσουμε πρώτα απ' όλα για την ερώτηση του κυρίου. Όλα αυτά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από το λεπτό φυή κόσμο, δηλαδή από την άλλη πλευρά που ζουν οι απελθόντες από τον κοινό κόσμο. Η πλειονότητα των φαινομένων αυτών είναι από εκεί που προέρχεται. Και για την κυρία Γιαννούλα που την άκουσα με πολύ προσοχή, γιατί δεν είναι από την ψυχή της που είναι ο Θείος εαυτός μας,
ο σπιθύρας που μας έβαλε ο Θεός μέσα μας και είναι από τον ίδιο τον Κύριο να έχουμε την απέτηση ο ίδιος ο Κύριος να έρχεται στα εκατομμύρια δισεκατομμύρια των ανθρώπων στο κάθε προσωπικό του πρόβλημα. Μπορεί να είναι η Θεία Χάρης. Η Θεία Χάρης μπορεί σίγουρα. Μπορεί να είναι εκείνο που επιτρέπει να συμβεί σε μερικούς ανθρώπους για το σίγουρα, δικό του έργο. Το δέχομαι. Ναι. Εγώ έδωσα μερικές ερμηνείες. Όχι, διερώτω. Το λεπτοφυεί κόσμο. Ναι. Εσύ πρόσθεσε σε σελίδα μου το Θεία Χάρη. Και η ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι ο Θείος εαυτός που συμμετέχει στο προσωπικό μας δράμα. Και την αφορούν όλα αυτά τα πράγματα. Ωραία. Ο κ. Ευστάθεια. Ναι, πάνω σε αυτό λέω, ακούμε διάφορες εμπειρίες. Δεν μπορώ ούτε εγώ να αφισβητήσω, δηλαδή δεν έχω τέτοιο δικαίωμα. Το τι νιώθει ο άλλος ή να δώσω τις δικές μου εξηγήσεις είναι θέμα δικό του. Αλλά από την άλλη, και πάλι επισύρω την προσοχή, δεν μπορώ έτσι να το δεχθώ έτσι όπως το λένε, δηλαδή ότι είναι παρουσία Χριστού κλπ. Επομένως είναι θέμα προσωπικής εμπειρίας όπως περιγράφεται και η επαλήθευση παρχείται ας πούμε τέλος πάντων στην αξιοπιστία του καθενός μας. Όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε, επαναλαμβάνω, την εμπειρία της ίδιας της Εκκλησίας, στην οποία στον χώρο της Εκκλησίας είναι ζωντανή η παρουσία του Χριστού. Και αυτή η κοινωνία είναι δεδομένη. Και τη ζει και την βιώνει ο κάθε άνθρωπος. Και ο πιο απλός και ο πιο άσημος. Δεν χρειαζόμαστε ούτε επώνυμους ούτε ανώνυμους. Για να φύγω λίγο από τα θέματα θρησκοληψίας. Θρησκοληψία είναι κάτι πολύ και να μπούμε σε αυτό το θέμα της πραγματικής πίστης. Είναι η προσπάθεια αυτού του προγράμματος, γι' αυτό έχουμε και ερευνητή. Έχουμε και μια γυναίκα ψυχολόγο που θα έρθει σε λίγο και είναι προπονήτρια ζωής. Θα την ακούσουμε. Έχει και γερές σπουδές γύρω από το όλο θέμα. Απλά πραγματικά, επειδή σήμερα η επιστήμη συναντά την θρησκεία, σιγά σιγά αυτές οι δύο ευθείες ευθυγραμμίζονται. Σε μια αρμονική συνύπαρξη. Σε μια αρμονική συνύπαρξη. Όταν τη βλέπουμε και εμείς στις αρμοδιότητες τους και στους ρόλους. Διότι πολλές φορές εμείς βλέπουμε τα πράγματα και τους φέρνουμε τα δύο στοιχεία. Είστε εδώ για να μας τα ξεκαθαρίσετε, κύριε Μακρόπερ. Πάλι να πούμε ότι ο καθένας έχει τις προσωπικές του εμπειρίες, αλλά του καθενός η προσωπική εμπειρία βασίζεται στο δικό του, τον εσωτερικό κόσμο και επίσης στο τι υπάρχει μέσα στην δική σου την πίστη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι άλλες οι θρησκείες, οι βουδιστές, εάν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, θα ζητήσουν από τον Βούδα και μπορεί να έχουν και αυτές κάποιες εμπειρίες. Έχουν βεβαίως και αγγέλους και εμείς έχουμε τον Χριστό, οπότε όταν λέμε ο Χριστός, βεβαίως και συνδυόμαστε με την ενέργεια του Χριστού. Οπότε, το τι θέλω να πω είναι ότι όταν εμείς ζητήσουμε από οντότητες του φωτός να μας βοηθήσουν, τις παραπάνω φορές θα μας βοηθήσουν, αλλά εμείς νομίζουμε ότι η βοήθεια που την έχουμε στο νου μας όπως είναι, αυτή είναι η βοήθειά μας. Ενώ ορισμένες φορές δεν είναι. Γιατί αυτό λέω αυτό που θέλουμε δεν είναι αυτό που είναι το καλό μας. Μας. Ναι. Αυτό λέω. Αυτό λέω και φυσικά μπορεί πολύ να θυμώσω, διότι θα μου πω, μα γιατί, αφού εγώ κάνω προσευχή για να γιάνω. Εντάξει, ναι, κάποια άτομα ναι, θα γίνει, κάποια άτομα όχι. Οπότε πρέπει να δούμε και άλλους λόγους γιατί στην μια περίπτωση ναι και στην μια περίπτωση όχι. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, θα δούμε αυτά τα περίφημα χαρτιά για την μετεσάρκωση, το υπενθυμίζω. Τώρα θα γίνει πιο δεδαλώδες το θέμα. Πάμε διαφημίσεις για να υποδεχθούμε την αγαπητή Άννη Πατήχη, κλινική ψυχολόγο και προπονήτρια ζωής και να συνεχίσουμε μαζί με τα δικά σας τηλεφωνήματα.